Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την Elite, παρακαλώ, του καλοκαιριού, στην οποία έχουμε μπει πάρα πολύ δυναμικά στην πρώτη αγωνιστική. Παρακολουθούμε ένα παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική. Δύο ομάδες οι οποίες θα δώσουν το show στα επόμενα 40 ή και παραπάνω, ποτέ δεν ξέρει κανείς. Αγωνιστικά λεπτά, δώσαμε και δύο απολύτες και συγκεκριμένα. Έρχονται μάτσετε από βαριά ήττα. Όπως βαρύ ήταν αυτό το πλήγμα για την ομάδα των κόκκινων, καθώς ο Χρυστοφίδης έκανε φάουλ και δέχτηκε και τρίποντο. Θα λεφθεί μεγάλη ήττα από τους Ελλάς Paper Birds, τους ενισχυμένους Ελλάς Paper Birds, οι οποίοι και για το summer αγωνίζονται στην Elite. Άλλος άνθρωπος, μια νεοσύστατη ομάδα η οποία αποτελείται από παίκτες καινούριους και εμείς στον κόσμο του Μπασκετάκη Θεσσαλονίκη. Καλή. Προέρχεται από ήττα σε ένα παιχνίδι το οποίο είχαν μπει πάρα πολλά τρίποντα απέναντι στους Big Babes. 2-3. Τα μπρέμψε έτσι το φως, οκ. Έχει ξεκινήσει δυνατός. Manchester United, η οποία ήταν η μία εκ των δύο φιναλίστ ομάδων στην Winter του Summer. 7-8 παίκτες αντίστοιχα στους πάγκους, στους συνθέσεις, διορθώνω, 2-3 αντίστοιχα. Στην μπάλα υπάρχει επιθετικό rebound. Μπάλα θα σταθεί. Να πάμε να φανάζει κάποιος τον πάγκο των παίκτων της Manchester. 5-3 λοιπόν, Καλακώστας, ο οποίος μας έκανε την τιμή, μας παραχώρησε και τη συνέντευξη. Έχει ένα screen, πάει μέχρι μέσα, ταχύτατα το χωρητικό στον αέρα, οκ. Okay. Συνδυάζει λίγο χώρο με μπάσκετ εδώ πέρα και σκοράρει δύο ακόμα πόντους, 7-3. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Στο πια τρεις μαρκαρισμένο από τον Αμπρέλι, άστοχο. Μεγανιά. Τον Αμπρέλι, πήρα από τον Καρακώστα. Στην πάσα. Αμπρέλι στη γωνία, θα παραλίγο να χάσει την μπάλα, δεν θα περάσει εκτός όμως. Θα σπρώξει την μπάλα και έκλεψε άλλο ανθρώπου. Και άλλος άνθρωπος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Παπαδόπουλε, κάτσε άμυνα. 7. Μέχρι μέσα κέρδισε το φάουλ. Αυτό είναι ο Χρυστοφίδης. Η πρώτη έστω στη δεύτερη. Είναι τώρα καλό passing game και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Το 7. Τεχνίδι πραγματικά στην Elite. Παρακολουθούμε, Λεμπρέλη. Καρακώστας με το νούμερο 0, δεν θα πάρει την μπάλα, έκλεψε. Αλλά έχει έρθει ο Καρακώστας, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, άστοχος. Πάσα, Ιγλέζος. Πάσα μέχρι μέσα και πάλι Ιγλέζος για 3 στα 7 δευτερόλεπτα. Έστοχος από την γωνία. 8-10. Από την κατσιμένη ομάδα της Manchester. Και απόψε έχουν φύγει παίκτες κλειδιά. Στοφίδης. Κώστας. Εντάξει. Το νούμερο 7 τώρα στο διατρής. Άστοχο airball. Λίσσας. Διώξει την μπάλα. Εκεί που είναι ο Βαλμάς. Αλλά είναι άστοχος αυτός. Το 10 παραμένει τώρα στα 20 δευτερόλεπτα. Γρήγορη επίθεση για τον άλλο άνθρωπο. Deflection. Πάει όμως υπάρχει το Βεργανιά. Ζητής. Στο διατρής από την άλλη γωνία. Άστοχο. Δεν θα έρθει το καλάθι του Κερυβίδη. Καρακώστας. Μέχρι μέσα από εμάς, άστοχος, αμυντικό rebound. Αυτόν τον Κερυβίδη και το καλάθι, όμορφο μπάσκετ απλό. Διαποδοτικό όμως, το καλάθι από τον Ιγκλέζο. 8-12, Σοφίδης. Παίρνει ένα σκρίν, θα εκτελέσει πίσω από αυτό, άστοχο. Μάχη για το rebound, θα έσπρωξει την μπάλα στην παίκτη του Ξεμπτήδης. Τώρα θα
έχει στο γήπεδο. Υπέροχη συνεργασία. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι έπειτα από την πάσα του Καρκανιά. Και πάει για κλέψιμο παραλίγο. Αλλά περνάει εκτός. Να δούμε. Νιώθουν την πίεση η Manchester. Και όχι ακόμα. Ευρώστε επαναφορά. Καρακώστας. Βέβαια κύψη reverse απέναντι στον Καρκανιά. Τολμάς. Στα 12. Έχει γυρίσει. Στέκεται. Στάθηκε για λίγο. Σαν... confused γάτα. Στάθηκε λίγο εκεί πέρα, αλλά έβαλε το καλάθι. Στον ενδεχόμενες μέρος του σχεδίου σου, για 3 φουτιζής, άστοχος. Κάτι έχει προαγγελθεί από τον πάγκο των... του άλλου ανθρώπου για αλλαγή ενδεχομένως. Κάτι έχει εμπιζό άκουσα. Σοφίδης, καλή άμυνα, φαίνεται προς το κοφτή πάνω. Παραμένει κορυμμένος πάνω του, Δαλμάς. Μπρέλης, συνεπιστήσει, έτσι Παπαδόπουλο. Μόνος του μέχρι μέσα, έστοχος την ώρα που τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης. 12-14. Deflection λάθος, Βαλμάς έκλεψε, συγκράτησε το κλέφτη ο Χρυστοφίδης. Την πίεση προς την Καρκανιάς. Αργός σας είσαι και πήρε σε δεύτερο χρόνο. Αργός σας ένα jump shot δύσκολο εκτός της οροπίας μέρετε σε ψηλότερο τύπο, αλλά έπισε κάτω παίκτης. Συγχώνεται τώρα ο Ιγκλέζος. Πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν στο διατρίσι στα 21 δευτερόλεπτα. Μέσα! Δώδεκα-δεκαεπτά. Για να δούμε αν ο άλλος άνθρωπος θα προσπαθήσει να κάνει παιχνίδι ανάλογο από τις πρώτες αγωνιστικές των ίδιων. Το σύστο του Έντομ απέναντι στους Big Babes. Τους πολύ ενισχυμένους Big Babes που το βίντεο σε ενισχύει μια στιγμή για ενισχύσεις. Το ενεργητικό της ομάδας τους σκοράροντας από την κορυφή για 3. 15-17. 17 δευτερόλεπτα. Στην κορυφή του Τζις. Σενιθίδης στα 10. Έχει πάλι πλάτη τον Βαλμά. Στα 7 δευτερόλεπτα πέρασε. Το 2 για 3 Παπαδόπουλος άστοχος. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Τρύπωσε μέσα στην απέναντι ρακέτα και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Χρησιμοποιώντας το ύψος του και το κορμί του Ξενιτίδης. Καρακώστας. Έχουμε περάσει το τελευταίο τετράλεπτο της πρώτης περίοδου. Ωραία πάση στο Λαμπρέλ, ο οποίος κόβει κι άλλα με φάουλ. Θα εκτελέσει δύο βολές. Πάνω που έχει χρωθεί στον Ιγκλέζο. Και ετοιμάζεται πράγματι προαναγγελθής αλλαγή Παπασταθόπουλος για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Μετά το σχέδιο. Και στην Καρκανιά, έστωπος στην πρώτη Λαμπρέλη σε άλλα νέα. Σε άλλα νέα, δελτίο καιρού στο μπασκετάκι. Okay. Έστωπος στην δεύτερη Λαμπρέλη. 17-19. Γκλέζος. Τα 20 δευτερόλεπτα. Ο Σταθόπουλος, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ρίξοκίνδυνη, η πάσα την πήρε όμως. Δεν θα αντιμετωπίσει καλάθι σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη παίρνει καλάθι και βάζει και το φάουλ. Το αντίθετο. Μάχη για το rebound, θα σπρώξει την μπάλα στο Βαλμά, ο δικός του αντίπαλος. Εξασφαλίσει πολύ έξι το παίκτη του άλλου ανθρώπου την κατοχή για την ομάδα του. Την πάλι πλάτη στον Βαλμά θα γυρίσει με ένα δεξί χουκ και είναι εύστοχος. Ξενιδίδης. 17-23, στο σύν 6 ο άλλος άνθρωπος. Καρακώστας. Καρακώστας πέρασε από την baseline, κάνει μια βόλτα. Κάνει μεγάλη βόλτα. Παίζει το σκύλο βόλτα στην απέναντι ρακέτα ο Καρακώστας. Το νούμερο 7 και με το νούμερο 0 σκοράρει για 2 πόντους. 19-23. Ιγκλέζος μέχρι μέσα έβγαλε μια πάσα στην γωνία. Συγκράτησε ο Φουτζής. Ωραία πάσα λέιζερ έπειτα από μια προσποίηση. Έστω από το Ξενιτίδης. Και έτοιμη η διπλή αλλαγή που έχουν διαθέσιμη. Όχι ενιαία, δύο αλλαγές. Θα περάσουμε στον αγωνιστικό χώρο στην πρώτη ευκαιρία για τη Manchester. Για τρεις Καρακώστας με το νούμερο 7, άστοχο με το νούμερο 0, επιθετικό rebound αλλά κόπηκε. Θα το
Μαντζή, ο οποίος πάει μόνος μέχρι μέσα και το coast to coast, άστοχος. Κριτικό rebound. Λέζο. Πήγε. Βγάλε μια ωραία γύριση στο συμπαίκτη του. Ωραία τα κατάσταση του ανθρώπου. Και έχουμε αλλαγή. Είναι ο Βασιλόπουλος. 5 δευτερόλεπτα. Έχει περάσει και διπλή αλλαγή για τη Manchester City για 3. Εύστοχο στη λήξη του χρόνου. Buzzer beater από τον Ιγκλέζο. Περάσει Φιδικίδης. Είναι ο Λιόπουλος. Manchester. 19-28 με αυτά και με αυτά ο άλλος άνθρωπος. Χρυσοφίδης. Ένα σκρινή από τον Ξενιχτίδη. Καρακώστας. Στα 7. Στο 3 από πολύ μακριά. Άστοχο. Αυτό θα κομπήσει το μοντάζ. Αν ακούστηκε. 19-28. Γκλέζος μέχρι μέσα κόπη και αλλά με φάουλ είχε τριπλός η άμυνα πάνω δεν πήγαινε μέσα σε 3. Ο Καρνιάς περνάει εντός. Νούμερο 9. Θέση του... Κινητήδης. Σουτιά 3 άστοχο από τους αρχιδίους, ο οποίος έχει περάσει τώρα στον χώρο. Θετικό rebound, όχι καλά, όμως. Θετικό rebound, όχι ανάμεσα σε 3. Πολύ δύσκολο αυτό που θα κάνει. Τι γελάει κιόλας. Στον πάγκο του... Καρνιάς. Κινητήδης. Ο Φίδης του λέει ναι, γυρνέφει καταφατικά για να δώσει εξωτήρι τον Καρακώστα στο 8 λεπτά. 8 δευτερόλεπτα. Ο Φίδης ενδεχομένως λίγο overdribbling. Λιλόπουλος, δύσκολη προσπάθεια, άστοχος. Τελικό rebound και θέλει να τρέξει ο Μασαθόπουλος. Σκεφτεί πάσα, κρατάει στο Eurostep. Πολύ ψηλά, δεν καταφέρει να τον κόψει. Ο Λιλόπουλος δεν πήγε το καλάθι όμως. Ο Κιτζής. Ο Δόπουλος, η έξτρα πάσα. Μέχρι μέσα κέρδισε το φάουλ από το Φιδικίδη. Η παραφορά πήρε μέσα στη ροκέτα, θα κερδίσει το φάουλ σε μισμάτς υπέρ του. Πήρε το φάουλ από τον Χριστοφίδη για 2 βολές της Ξενιτίδης. 19-28 λοιπόν. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Άστοχος του πρώτης Ξενιτίδης. Έστοχος δεύτερη, η διαφορά στρογγυλοποιείται στους 10 για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. 19-29. Ξενιτίδης. Καρακώστας. Μέχρι μέσα, αλλάζοντας χέρια από την αριστερή. Τελικά είναι στόχος, 21-29. Καρνιάς. Ο Ψηθόπουλος, τρεις, άστοχος στα 14 δευτερόλεπτα. Επιθετικό rebound με κάποιον τρόπο. Άστοχος όμως ο Ξενιτίδης. Τονέλης. Deflection. Καλή άμυνα από τον Τζαχιδί, δεν υπάρχει μπρος πίσω. 20 δευτερόλεπτα, 13 εκ των οποίων είναι για τη Μάντσεστερ. Καρακώστας σε ένα σλάλο μέσα στη ροκέτα και προσποίηση. Περίπτωση πάσα στο Χριστοφίδη με ένα χέρι αυτός άστοχος επιθετικό rebound και με τη μία το καλάθι από τον Φιδικίδη. Το μικρό 4-0 σε ρήτρα για τη Μάντσεστερ. 6 δευτερόλεπτα, όλα για τον άλλο άνθρωπο. 23-29, για να δούμε. Στο 3 θα τον πάρει στην πρώτη φάση, θα τον πάρει σε δεύτερη. Άστοχος όπως έκανε τον Σπρόμαυρον. Πέρασε ο Φανέλα, by the way. 23-29. Σκορ που έχουμε έπατε από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Θα μπορούσε να είναι σκορ που έχουμε στο πρώτο μισό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στο συν 6 ο άλλος άνθρωπος που πήρε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνη Καρίνα. Έναρξης δεύτερης περίοδου. Μάντσεστερ έχει διαδοχή της Χρυσοφίδης. Τρέχει ένα μικρό 4-0 σερί για να δούμε 7-0 τώρα. Όχι με ταμπλό άστοχος ο Χρυσοφίδης.
δεν θα ηρεμήσουμε καθόλου που φέρνει το παιχνίδι. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Καστή πάσα από τον Σταθόπουλο. Την πήρε μέχρι μέσα. Την έβαλε στο καλάθι. 23-31. Καρακώστας. Ένα σκηνοθετικό. Ένα ακόμα. Το τρέξει τώρα την μπάλα. Θα λίγο να βγει εκτός μαζί με την μπάλα. Το φίδι σαν στόχο την μπάλα μπήκε και γυρίζει σε ένα επιθετικό rebound. Όχι αυτή τη φορά στο καλάθι. Τώρα ο άλλος άνθρωπος έχει συχθεί στο ανοιχτό γήπεδο. Στη γωνία και από τη γωνία πήρε την baseline μέχρι μέσα και εύστοχος ο Παπαδόπουλος, πολύ αθλητικός και σε αυτή την προσπάθεια. Κίνδυνες και Λιλιόπουλος, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται στο παρκέ. Μιλάμε από τον πάγκο. Καρακώστας. Σκρέπει τον συνονόματό του με το νούμερο 0. Υπάρχει deflection. Και ο οποίος έχει περάσει και στον αγωνιστικό χώρο. Το βλέψιμο Καρκανιάς κέρδισε το φάουλ από τον Λιλιόπουλο. Στην επαναφορά, ο Ιγκλέζος, ο Σταθόπουλος. Ο Ιγκλέζος έκανε μια προσπίση, πάει μέχρι μέσα. Καρκανιά σου για τρεις, άστοχος. Πρόξιμο του μπάλας, όχι. Κώστας στο νούμερο 0, το rebound. Στο νούμερο 7 τώρα, Κώστας. Στα mind games απέναντι σε δύσκολο αντίπαλο, σε ψηλότερο. Άστοχος, απέναντι στον Καραφωστόλου. Το κουτίδιο στον, ο οποίος παίρνει τώρα την μπάλα. Καρκανιάς έκανε μια προσπίση, έβγαλε μια πασαλού τελικά. Σουτ για τρεις, έστοχο! Από τις 45 περίπου μοίρες. 23-36, στο σύν 13. Ο άλλος άνθρωπος. Γύρω στην Κλέζου. Σοφίδης. Σοφίδης μέχρι μέσα, έστοχος! 25-36. Μια ακόμα δύσκολη προσπάθεια. Έχει τη διαφορά στους 11. Δίνει ένα screen, Σουφίδης ακολουθεί τον Καρκανιά, εξακολουθεί να τον ακολουθεί λοιπόν. Έστοχος ο Σουφίδης σε ένα σουτ μέσης απόστασης, στέλνοντας εκ νέου τη διαφορά στους 13-25-38. Λιλόπουλος, και σε ρόλο point guard τώρα, οργανώνει την επίθεση για τους κόκκινους. Σουφίδης. Ένα screen θα πάει αντίθετα από αυτό στην πρώτη φάση. Θα να βγάλει μια πάσα laser. Ήταν λίγο πιο δυνατή από αυτή που θα ήθελε ο Λιλιόπουλος για να μπορέσει να την υποδεχτεί. Θα λέω ο Σοφίδης με τον Καρακώστα, τον Μαγκαλιστά, τον πρόεδρο της ομάδας της Μάντσεστερ, τον παίκτη της ομάδας της Μάντσεστερ, τον αρχικό της ομάδας της Μάντσεστερ, τον εσείς του δημοσιογράφου, πολλές ιδιότητες. Έχει κάνει τη μεταδόση. Για τρεις, έστοχος! 25-41. Κύριε τον Καρακώστα με το νούμερο 0. Φίδης δεν θα πάρει. Λίγο λάθος πάσα και έχει πάει στο ανοιχτό γήπεδο ο Καρκανιάς. Τσιτζής θα χάσει. Έσβρωξε την μπάλα ο Άλεξ που είναι ο Παναθηναϊκός. Στα 13 δευτερόλεπτα σαν πέναλτι από την γωνία. Δεν θα το πάρει όμως. Στο διατρή συγκλέδος θα το πάρει αυτός και είναι έφτωχος. Προηγουμένως ο Καρκανιάς δεν πήρε το τρίποντο, του δίνει την έξτρα πάσα. 25-44 στο Φίδης. Πάσα με το νούμερο 0. Baseline, άστοχο στον άποδο layup. Αμυντικό rebound. Από την αθλητή. Αυτή πάσα δυνατή συγκρατεί όμω ο γκάρ του άλλου ανθρώπου. Και βγάζει και μια πάσα από τον Σταθόπουλο. Back to back τρίποντο τώρα για τον άλλον άνθρωπο. 25-47. Πάρα πολύ καλό δεύτερο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής για τους τεχνικά φιλοξενούμενους. Μέχρι μέσα ο Καρακώστας περπάτησε στον αέρα, άστοχος όμως. Και έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Καρκανιάς αλλαγή. Σε βοηθήτης θα περάσει η σχέση με τον Τζι. Και time out. Καλή ομάδα της Πάντας, περιστρέφουμε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή για μία ακόμα φορά στη Sonic Arena. Έπειτα από το time out που έχει καλέσει η Manchester, κατοχή είναι για αυτήν την Σοφίδης.
Αγίδα. Νούμερο 5. Θα πάρει το ρυμπάνο μας. Λέξιον από την πάσα. Παπαδόπουλο με το νούμερο 7. Έχει περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο με τους αστρόμαρους. Καλικό σας. Ενέφυγε με τον Βαλμάσο για 3. Σάστοχο. Αμυντικό ριμπάνο του Βαστόπουλος. Screen a screen από τον Χενιτίδη, ο γκάρ του άλλου ανθρώπου. Σε διατρίνα από τη γωνία θα συζητήσει αστοχός. 25-52. Το Μίβης. Το Φίδης στη γωνία. Ο Μάς. Ενέα δευτερόλεπτα πέρασε μέχρι μέσα. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Χενιτίδη. Σου για τρεις γιατί όχι σου λέει. Άστοχος επιθετικό rebound πολύ ψηλά. Χενιτίδη. Θα ψηθείς. Βοήθεια κάτω. Ένα jump στο άστοχο από τον Τζενιτίδη. Αμυντικό rebound από τον Παλμά. Ποιος κατεβάζει την επίθεση, λέει όχι ο Κώστας τώρα, θα πάρει την μπάλα όμως. Δεν την υπάρχει. Πέρασε ρόλα ρε ωραία μέσα στη ρακέτα, είναι άστοχος όμως αμυντικό rebound, θα λίγο να χάσει την μπάλα Τζενιτίδη. Και μακρινή πάσα στην απέναντι πλευρά. Ένα ακόμα καλάθι για λογαριασμό του ασπρόμαυρων. 5.54 από τον Ποδόπουλο. Γαβρέλης για 3. Άστοχος πολύ ψηλά ο Καρακώστας, δεν θα πάρει το επιθετικό rebound. Άλεξ δεν έκανε το foul στον Σαρκητή, ο οποίος κατεβάζει την επίθεση. Στην πάσα στην κίνηση, τα φύσικα λάθη κεφάλαιο του Σαρκητή. Αν που έχει χειροδίσει τον Βαλμά. Καρακώστας μέχρι μέσα, πήρε σβάραν τον προσωπικό του αντίπαλο. Άστοχος, επιθετικό ριμπάντο τον Λαμπρέλη στην καλάθι. 27-56. 29 διαφορά. Για τρεις άστοχο. Τώρα από την περιφέρεια του 45 μήνες. Νομίζω. Δεν κλέζω για τον άλλον άνθρωπο. Καρακώστας. Τολμάς, κλειστή από τρεις, έχει προσαρμοστεί καλά η άμυνα πάνω του. Άλεξ, jump shoot, έχει λίγο μέσα, θα είναι το θυμητή από τον πάνω και... είχε δίκιο. Ζης. Στην weak side πήρε από δύσκολη γωνία. Άστοχος, δεν θα βάλει το φάουλ τον έξω, φίλοι όμως το... έξω! Παπαδόπουλος κυκλοφορίζει ταχύτατα η μπάλα στα 8 δευτερόλεπτα, έστοχος από την άλλη γωνία. Ο άλλος γκάρτ του άλλου ανθρώπου. Γκλέζος, μπάλα περνά εκτός. Στο φίδι σαλίγει πάλι με τον Κώστα, με νούμερο 7. Παπαδόπουλος, η κίνηση ήρθε πολύ ωραία αλλά είναι άστοχος. Μέσα στη ρακέτα Σενιτίδης. Σαφίδης. Στα 15, ωραία τρίπλα κατά τον Βοντιά. Σαφίδης ένα jump shoot άστοχο. Αμυντικό rebound. Ζει πολύ ρηπτο και την πάσα αυτή που πήγε να βγάλει. Ξέρω που ήταν ο Σενιτίδης, μπάλα περνά εκτός. Γκλέζος, καλό πάσα James για 3, έστοχο από την γωνία. 29-62. Λευρισμός στους παίκτες της Manchester. Αλμάς, Λευρέλης σου για 3, άστοχος. Κόρη πάντα από τον Βασοτόπουλο. Γκλέζος. Γκλέζος. Πάρει, θα δώσει ένα screen. Παρα λίγο βήματα του Σαφιτζή. Έχει κυρίσει απέναντι στον Άλεξ. Δεν θα τον κερδίσει όμως.
Βαμπρέλης. Κωστάς. Κωστάς. Πέρασε μέχρι μέσα, στέκεται στον αέρα, είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Τζενιτίδη. Έχει μπάλα πάνω του, σκληρίζει ο Βαρτιθόπουλος. Αρχίζει από τη γωνία. Στην ακόμα πιο γωνία δεν θα πάρει το τρίποντο. Βαρτιθόπουλος για τρεις, αρχίζει άστοχος. Βλέπετε δεν πήρε προηγουμένως το τρίποντο, ο Λαμπρέλης. Πήρε ένα σκληρίζει από τον Καρακώστα. Γρηγορότητα. Ομπάς. Στον μακρινό τρίποντο, άστοχος, ούτε τώρα. Θα ξεχωρίσουν από τους 29 πόντους οι παίκτες της Manchester. Ο Βαρτιθόπουλος. Ντίδης. Ο Βαρτιθόπουλος για τρεις, άστοχος. Μάχη, Λαμπρέλης παίρνει το αμυντικό. Την 62 παραμένει. Λαμπρέλης. Στο φίδι. Ένα σκρίνο από τον Καρακώστα με το νούμερο 0 σου για 3. Έστοχο! 32-62, διαφορά στο ρογγυλοποιείται στους 30 υπέρ του άλλου ανθρώπου. 18 δευτερόλεπτα όλα για τους αστρόματους τώρα. Ιγκλέζος στα 10. Προγραμμάζει την επίθεση. Για να δούμε. Ανεβαίνει ο Ξενιδιούς να βγει στις πίσεις στα 4 δευτερόλεπτα ενώ. Σου για 3 με μεγάλη καμπύλη, άστοχο δεν θα έρθει. Τούρτα των 62 πόντων που έχουν χτίσει οι ασπρόμαυροι. Αυτό το τρίποντο από τη γωνία. 32-62 λοιπόν το σκορ που έχουμε στη λήξη του πρώτου μισού. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόφη Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο μισό στην αναμέτρηση. Η πρώτη κατοχή είναι για τον άνθρωπο. Ζήτης. 15 λεπτά μακρινό. Δίποντο και αυτό έστοχο. Για 2-64 διαφορά στο double score στο Φίδης. Μπέλης στα 10, Κώστας στα 6, σου για 3, άστοχος. Κορ rebound. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Παπαδόπουλος ούτε ο Καρακώστας, καθώς πέρασε με την μπάλα εκτός. Οικονομικό ρεφ. Παπαδόπουλος στην επαναφορά. Καλό πάση γκέιμ. Ζης. Έβγαλε την πάσα, δεν θα πάρει ξανά. Έπειτα από deflection η μπάλα πήγε και πάλι στον Αρχιτζή, ο οποίος φωτότησε το Παπαδόπουλο στο σλάλομ του μέσα στην 32-66. Το Φίδης. Κώστας. Πέρασε κάτω από το καλάθι, άστοχος. Αρνητικό rebound. Καραβοστόλου, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Συντριακτήρης, άστοχο. Από τη γωνία, το Δόπλο. Καραβοστόλου, ο οποίος έβαλε και το πρώτο δίπλο του, το πρώτο καλάθι. Στους πρώτους πόντους στην τρίτη περίοδο. Είναι τώρα ο Λαμπρέλης με τον Στοφίδη. Στην συνεννοησία που υπήρχε μεταξύ τους σε προηγούμενη φάση. Στοφίδης. Για τρεις, άστοχο απέναντι σε άλλο αμυντικό στον Τζαλκιτζή. Πάει μέχρι μέσα, κόπηκε το βαλμά. Ο Τζιτζής, Λαμπρέλης. Για τρεις, άστοχος, αμυντικό rebound. Από φουδοπέκτη μέσα στη ρακέτα. Καραμουστόλου. Μέσα πήρε από τον Τελκτζή, ήταν έτοιμος να αφήσει την πάγκο του καλάθι, αλλά η άμυνα είχε άλλα σχέδια. Μην πάνε να το περάσει εκτός. Για 6 δευτερόλεπτα. Καραμουστόλου σου για 3, άστοχο. Άλεξ το rebound. Στοφίδης. Στοφίδης στα 18, μέχρι μέσα Λαμπρέλης. Για 3, έστοχο. 35-66. Αρθίγωνο κλέψιμο και το κλέψιμο τελικά από τον Στοφίδη. Τον ακολουθεί προσωπικός αντίπαλος πολύ ψηλά. Δεν θα καταφέρει να τον κόψει. Φύγει και τα χέρια δυο τους. Στοφίδης με τον
Ζης μέχρι μέσα, άστοχο Ντέρμπολ. Συμβαίνουν και αυτά. Βέλης. Κώστας τώρα μέχρι μέσα, έστοχος, ok. 39-66. Μειώνουν κάπως τη διαφορά οι Μάντσεστερ. Ζης. Προσπίση μέχρι μέσα, έστοχος και πάλι. Κώστας, μέσα ωραία πάσα στον Άλεξ. Να μπρέλεις φρίκι το τριγωνάκι, βρέθηκε ελεύθερο τρίποντο, άστοχο, επιθετικό ριμπάουντ και φάουλ. Πού πήρε την μπάλα ο Καρακώστας. Πρώτο φάουλ στην τρίτη περίοδο. Άστρος έκλεψε στην δράση την μπάλα ο Καρακώστας. Και φάουλ αντιαθλητικό. Ο Κλέζος περνάει εντός. Όχι τελικά. Όχι. Δεν ξέρω αν τίμησε και έχει σηκωθεί από τον πάγκο του άλλου ανθρώπου, αλλά δεν. Πέρασε ούτε αυτός εντός. Γκλέζο σε δεύτερη φάση περνάει εντός. 20 δευτερόλεπτα. Γκλέζο στα 18. Καναπτώνουν σου για 3. Έστοχο! Το αρχιτζί. 39-72. Καρακώστας. Καρακώστας στο 15 μέχρι μέσα. Άφησε στο καλάθι! 41-72. Το κλέψιμο δεν θα κατάφερε όλο μας. Με βοήθησε του Καραποστόλου. Βλέπω σε για 3. Άστοχος, ο ίδιος του δημιουργικό rebound. Στην καθέρα τη γωνία έκανε και μια τρίπλα σε για 3. Άστοχο. Με τον Αποστόλου. Και το Βίλης. Τρίπλες. Οργανώνει την επίθεση του συντόλου της Manchester. Μέχρι μέσα κόβηκε αλλά έχει κρυφτεί φάουλ. Κρίμα, δεν μπορώ να βάλω χάσει τα highlights anyways. Το Γανακώστα. Ραπτόλου, ωραίο passing game, teamwork, βγήκε. Καλά και φάουλ. Πάμε πίσω και στον Κωνσταντίνο Καρακώστα. Θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη. Έβγαλε την μπάσα τελικά στο Λαμπρέλι. Λιόπουλος, είχε περάσει η θέση του Άλεξ Καρακώστα. Τελτζής, ωραία πάσα σε καλάθι του Καραποστόλη. Καρακώστας. Λιόπουλος στη γωνιά. Έχει μέσα ο Βαλμάς. Υπάρχει φάουλ. Τι προηγουμένως είναι ασίστ.
Διορθώνω. Καλμάς τις βολές. Άσο με την πρώτη. Και τώρα στη δεύτερη πάρει το πίσω. Και τώρα προς τα μπροστά και θα πάρει την μπάλα στη γωνία στα 21 δευτερόλεπτα. Άστοχος ο Γκάτζου άλλα ανθρώπου. Τελειόπουλος. Ήρθε λίγο Καραγκώστας, θα πάρει τώρα την μπάλα με αυτόν. Είναι μια προσποίηση, απέναντι σε ψηλότερο αντίπαλο, εύστοχος του πάλι. Παίρνει το πίσω. Μέσα καλά, πήγε φάουλ. Θα το φυσιτζεί. Πράγματι αυτή τη φορά. Έφερος, πέστη πολύ έχουν δείξει αντί από αναπήρηση. Καραγκώστας. Στα 17 δευτερόλεπτα, Λαμπρέλης. Λέει στις τρίπτες τώρα, φαίνεται το κατεκόνο του Καραποστόλου. Συγκρατεί ο ίδιος την μπάλα στα 7. Καραποστόλου συγκρατεί το κλέψιμο και βγάζει μια πάσα από προσπίση. Καλάθι και φάουλ! Κάνει ο Καραγκώστας στο τμήμα νούμερο 7. Χρησιμοποίησε την εμπειρία του Θεόδωρου Παπαδόπουλου που εκμεύσε το φάουλ. Έχει δικαίωμα για μία έξτρα βολή. Τι προσποίηση πλέον σε αυτή την. Στην δυνατότητα, έσαι εγώ και στην βολή. 5 στις 10 τώρα για τον άνθρωπο, 4 στις 6 για Manchester. Και 7 ασίς για τον άλλο άνθρωπο, Λιλιόπουλος. Τα 3 δευτερόλεπτα, Λιλιόπουλος. Σοφίδης. Σε 7 Λαμπρέλης, δύσκολη προσπάθεια, άστοχος. Δεν κατάφερε να χραπώσει την πάλι ο Λιλιόπουλος και στην απέναντι πλευρά. Συγκρατεί την μπάλα, αλλά όχι στην κατοχή ο Ζαρκιζής. Η δεύτερη φορά που προσπαθήθηκε να συγκρατηθεί η κατοχή. Προσπαθήθηκε, οκ. Στο φίδι, σοχόχο! Αυτό το lay-up, χορευτικό. Και μέσα στέκεται άστοχος ο Ζαρκιζής όμως. Δικό ριμπάντο τον ίδιο και καλάθι. Ο Λιόπουλος θα χάσει την μπάλα, πέρασε ωραία τον Λιόπουλο Καραποστόλου. Θα ζητήσει το ανοιχτό γύρο του άστοχος. Μην θα θέλει να τελειώσει τη φάση. Στοφίδης. Λαμπρέλη. Κέρδισε το φάουλ από τον Καραποστόλου. Το έκανε επισκοπού ο ψηλός του ανθρώπου. Time out. Α, όχι, όχι. Μεθόδουμε. Τεχνική ποινή στον Καραγκώστα. Εύστοχος στην βολή της τεχνικής ποινής. Ο Ιγκλέζος. Ζεφίδης είναι παραφορά. Λαμπρέλης. Κώστας. Κυρίες και κύριοι, Λιλιόπουλος άστοχος. Λιλιόπουλος δεν πήρε το επιθετικό rebound. Πέρασε ανάμεσα από αυτό και συμπαίκτη του Καραμουστόλου. Όλο του πάσα αποφασιστικά μέχρι μέσα ακόμη και χωρίς φάουλ. Επιθετικό rebound είναι το ίδιο. Δεν τώρα έχω τη δύση. Ανάμεσα από τρεις. Και πίσω το φάουλ. Προσπαθεί στον Λαμπρέλη. Τώρα. Κόστος
να εκτός θερός και ο Χρυσοφίδης. Άλεξ και Φιντικίδης στις θέσεις τους, αντίστοιχα έχω την εντύπωση. Τσεντήσεις την πρώτη βολή. Άσομος δεύτερη αμυντικό rebound. Στο Βαλβά. Βελιόπουλος. 4 δευτερόλεπτα, Άλεξ ήρθε, δεν πήρε. Λαμπρέλης, στα 10. Ήρθε μέχρι μέσα, λάθος πάσα. Time out. Όχι, αλλαγή έχουμε για τον άνθρωπο. Σταθόπουλος περνάει εντός. Στις του καθηγή. Λαμπρέλης. Εγώ στο σουτιάτ 3, σάστοχο, θα σας σοκ στην μπάλα. Μου κάνει τον ανθρώπου που ήταν ο καροποστόλου, αλλά ήταν και ο Αλέξ. Πάρει τώρα την μπάλα. Ο Γκλέζος. 8 δευτερόλεπτα, καλό passing game, σουτιάτ 3 και πάλι, άστοχο. Σουτιάτ πληρολαλισμός είναι αυτό που διακατέχει τον άλλον άνθρωπο. Μακρινή πάσα τώρα, δεν θα καταφέρει ο Λαμπέλης. Στα πέρα την πλευρά τώρα, θα πάρει το τρίποντο του Τζις. Από τη γωνία, άσκοπο, το Καραμουστόλου. Κύρις. Βελιόπουλος. Στην πάσα, Άλεξ, ένα jump shot στα 12 δευτερόλεπτα. Άσκοπο, σε κρυφτικό rebound, γύρισε. Πάμε να περάσει εκτός. Από Λαμπρέλη έχω την εντύπωση και αυτό είναι από το άλλο. Κατοχύνει για τον άλλον άνθρωπο. Ο Στόμπλος, καλά από τόλου. Κορυφή πήρα από τον Φιτζή. Στην πάσα ωραία, πέρασε, θα καρφώσει ο Φιτζής. 46-89. Μισό λεπτό στην τρίτη περίοδο. Και μέσα δύσκολη προσπάθεια από τον Άλεξ, κόπηκε καθαρά. Τζις, παίρνει τα πάνω του. Τέτοια ώρα, όχι μόνο το κάρφωμα, δεν περιμένουμε αυτό για να μας το αποδείξει. Είναι ένα ακόμα indicator αυτό όμως. Ταχύτατο το passing game, το Κωνσταντόπουλος. Τα συγχαρητήρια πριν καν έρθει το shoot. Ήρθε άσχημος όμως ο Γκλέζος και πάρει από την ίδια γωνία. 46-89. Παλμάς. Παλμάς, πήρε το τρίποντο. Είναι άστοχος, καλαροστόλ το rebound. Καλαροστόλου άλλαξε με τον Φιτζή. 12 δευτερόλεπτα, όλα για τον άνθρωπο, ταχύτατο passing game. Για μία ακόμα φορά, άστοχος, καλαροστόλ έχει πέσει η φυτική της κάτω και δεν σταματάμε την πνίγη. Το έχω εξαρτήσει, έτσι. 48. 49, επιστρέφω πολύ λίγο, μείνετε μαζί. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στον Καρίνα. Φιλτζής έχει περάσει στον πάγκο, έχει χορηγηθεί ψυχικό υλικό. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό στο τραυματισμό που έχει στο πόδι, αν δεν κάνω λάθος. Φιλιόπουλος. Έχουμε έναρξη της τέταρτης περίοδου. Άλεξ.
στόχος μας είναι στον τερματία προφανώς. 8 δευτερόλεπτα, Λόπτος γύρισε δύσκολη προσπάθεια και σκόραρε. Από την γωνία ο Τραμπτός τέσσερις εύστοχος και μία ακόμα φορά 50-92. Α, και δύο τελικά λέει, ρε. 91 τελικά, μάλιστα. Κολμάς. Πήρε ένα screen. Δεύτερο την πάρει στο Λιλόπουλο. Με Κώστας. Μια πάσα τριχονάκι τώρα, Χριστοφίδης. Πάλι ο Κολμάς έχει γυρίσει σε ένα τελείωρο χρόνο συμπίτηση. Στο 0 κόμμα κάτι έκανε το σουτ. Άστοχος. Και στην απέναντι πλευρά έδινος για μία ακόμα φορά ο Γκλέζος. 93 υπόλοιπου ενεργητικού του άλλου ανθρώπου. 90-93. Κώστας. Παίρνει τα screen. Στο Λιλόπουλο. Στο Φίλης τώρα. Φίλης. Στα 5 δευτερόλεπτα. Λιλόπουλος. Κώστας. Πρέπει να το πάρει, το ξέρει, το παίρνει. Άστοχος μόνο ταμπλό. Μια ωραία πάσα, άστοχος όμως, σχεδόν εξ επαφής κάτω το καλάθι. Το γκάρι του ανθρώπου. Στο Φίλης. Ελμάς στα 16. Πάλι στο Φίλης, για 3. Άστοχος. Γκλέζος, δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα. Βλέπω σου για 3 άστοχος. Θα σπρώξει την μπάλα. Τελειτήδης. Πού είναι συμπέκτης του. Μαστόπουλος. Για 3 Καραβουσόλου δεν το πάρει. Άλλαξε την γωνία. Υπέροχο passing game. Μπορούσε να τελειώσει τη φάση ο Καραβουσόλου. Δεν το έκανε. Ένα ακόμα επιθετικό rebound. Τελειτήδης. Μαστόπουλος σου για 3 από την γωνία. Γραγανιάς. Άστοχος. Να βάλουμε το αμυντικό rebound. Θέλω να παίξουμε και λίγο φαντίζει η παίκτη του άλλου ανθρώπου. Στοφίδης. Στοφίδης καθ' την πάσα του Βαλμά. Ο Βαλμάς πήγε μέχρι μέσα, πέραντα σε πρώτο Στοφίδη. Άστοχος. Στοφόπουλος. Τον αυτό ούτε που τώρα θα πάρει το τρίποδο και μέχρι μέσα άστοχος. Στοφίδης. Στοφίδης. Κώστας. Θα σας μπλόξει την μπάλα, ολοκληρώνοντας το κλέψιμο του άλλου ανθρώπου και στο ανοιχτό γήπεδο ένα ακόμα καλάθι από την Καρκαλιά. 50-95. Άλεξ. Μέσα κόμπηκε από τον Ξενιτίδη. Αλμάς, μπάλα παρέμεινε στην ομάδα του Μάντσεστερ. Άστοχος, μάχη τον rebound. Ένα ακόμα θετικό του Μάντσεστερ. Λιλιόπουλος μέχρι μέσα παίρνει σε δύο υψωμένα χέρια, άστοχος. Αντιδούπλεϊ, δίνοντας την πάσα Καραμπιστόλου. Καραμπιστόπουλος. Καραμπιστόλου σου για 3 εύστοχο, 50-98, ένα ακόμα τρίποντο. Σοφίδης. Τρίπλες, παίρνει στον Καραμπιστόπουλο, παρακτώ να χάσει την κρατή. Στα 9. Μίλησε μέχρι μέσα χωρίς να είναι έσχος να κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Από την Καρκαλιά. Λιλιόπουλος περνάει στον πάγκο να βρέλει στη θέση του. Δεύτερη.
Κωνσταντόπουλος. Τον Χαρχανιάς για 3 από την άλλη γωνία στα 9 δευτερόλεπτα. Εύστοχο του Γαρντουάλ Ανθρώπου. Εκατοστάρα σπάει το φράγμα των τριών ψηφίων η ομάδα του Ανθρώπου. 51-101 η διαφορά στο Γελοβίτες στους 50 πόντους. Κώστας, ένα ακόμα κλέψιμο το οποίο θα γραφτήσει τελικά ο Χαρχανιάς. Ναι, παίρνει και στον Χταφίδη, έκανε μια προσπίση άστοχος. Γελώντας με το δυνατικό ριμπάντο, ο Στόπουλος. Προστόλου. Ένα σκριν θα επιστρέψει την μπάλα, αλλά δεν θα σας κρατήσει ο Ξενιδίδης, δεν πήγε το πήγε ρόλ. Νο, καλό σας. Το νούμερο 7, το ρίξε γύρω στο ποδόσφαιρο. Η Μάντσεστερ εξού. Καλό σας. Δύο βολές. 0-2 οτοματικά στην τέταρτη περίοδο. Κώστας Άσταγος στην πρώτη. Κώστας 4-53-101. Ένα τότερα ακόμα θα τον δικαιώσει, 53-103. Τώρα στο δηλοποιείται εκ νέου στους 50. Κώστας. Είμαστε μέχρι μέσα με το δεξί άστοχο σε θετικό. Λοιπόν, δεν υπάρχει, υπάρχει αμυντικό από τον Ξενιδίδη και στο ανοιχτό γήπεδο θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για να κάνει το 105 στελεργικό της ομάδας του. Το πλούς. 53-105. Βρέλης, ένας και τον Άλεξ, για 3, άστοχο, τριγανιά στο rebound. Το ίδιο λέει από την κυρία Ψενιτίδης, ο οποίος θα πάρει περίτεχνο, αλλά δεν θα καταφέρει να την κάνει. Τον Ιντέζο. Τελειόπλος θέση του Χριστοφίδη. Κώστας. 4 λεπτά ακόμα για την τελείωση του 4ου δεκαλέπτου στην επόμενη του παιχνιδιού. Κώστας μέχρι μέσα στέκεται. Και έρχεται το φάουλ από τον Καρμαστόλου. Για δύο βολές. Δεύτερη 55-105. Πρώτη πάλι στους 50. Αντωνόπουλος για 3. Έχει τον πρωτοκίνητο Καραμπιστόλου. Άστοχος, Άλεξ το rebound. Αμυντικό. Κώστας. Τα βήματα μέχρι μέσα. Εστόχησε. 57-105. Καραμπιστόλου. Ο Αλεϊού. Όχι. Τρομακτική προσπάθεια. Δεν καταφέρει να βγει η φάση. Ο Καραμπιστόλος τώρα κάνει φάουλ στον Καραγκώστα. Το νούμερο 7, είπατε το καλάθι, δεν μετράει. Χριστοφίδης. Περνάει εντός. Το πέρασες. Ναι, ναι. Υπάρχουν 6 παίκτες μέσα στην αρένα. Την βασκευτική αρένα. Μέσα στο παρκέ. Τώρα περνάει ο Χριστοφίδης. Το Καρακώστας διορθώνω. Χριστοφίδης έχει μπάλα. 15 δευτερόλεπτα. Χριστοφίδης καστή πάσα πίσω από την πλάτη του Καρακώστολου. Με βήματα από τον Λιόπουλο λίγο πριν βγάλει την πάσα τον Άλεξ και πριν αυτός πάρει το σούτ και σκίζει. Ιγκλέζος. Ο Καρακώστολου έβαλε μια πάσα στην γωνία και αμέσως έκοψε μέχρι μέσα. Όπως και ο έτερος φιλός. Καρακώστολου. 9, όπα, όχι στο μπάνερ η μπάλα. Λάθος τώρα για την μπάλα του Ανθρώπου.
δεν το πήρα εγώ. Πήρα πίσω. Αντώνη, το ψυχικό της το δώσαμε. Εκεί είναι. Μιλόπουλος. Σκοπίδης. Πάτα! Ολμάς. Μέλη στα 5. Και μέσα κόμπι για να με φάλω μικρό πιστόλου, δύο βολές. Να βρέλει τις βολές. Ας το έχω την Ας το δεύτερη ψηφιστούρη πάντων τον ίδιο. Μέχρι μέσα με το αριστερό από την αριστερή πτέρυγα. Το δεξί από την αριστερή πτέρυγα, άστοχος. Καμιά σου για τρεις από τη γωνία, άστοχος και πάλι 97-108. Συμπληρωμένο ομαδικά από τους καλοθρόπους και κλέψιμο και καλάθι. Δεν βλέπω. 97-110. Σε μένα. Να γίνει αλλαγή ο Κώστας από τον πάγκο. Να περάσει ο ίδιος μέσα. Άλεξ βρέθηκε μέσα στη ρακέτα, ελεύθερος άστοχος. Το αριστερό. Ο Στόλου έχει μέσα. Γανιάς. Για τρεις εύστοχος. Για μία ακόμα φορά Γανιάς. 57-110. Γίνεται 57-112 τελικά. Στοφίδης από πολύ μακριά. Άστοχος στο αμυντικό rebound. Το Βασιλόπουλο, σε 100 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση. Τι να το κάνω, για να κάνω την αλλαγή του. Για 3, άστοχο, θετικό, rebound, το Τσενιτίδη. Η μπάλα θα πάει στη γωνία του Καραμαστόλου. Άστοχος, γίνεται το τίποτο. Το Βρέλης μέχρι μέσα, άστοχος. Ο Βασιλόπουλος, ψηφίδης δεν έκανε την φάουλ. Να προσπάθησε, Καραμαστόλου. Για 3, άστοχο. Τον Ιγκλέζο, για να δούμε. Ένα ακόμα τρίποντο. Σε δικό rebound με τη μία και καλά αυτή του Τζενιτίδη. Περάσει εντός εδώ τελευταία 1 και 6. Λιλόπουλος στον πάγκο. Εμβρέλης. Πάει Κώστας στα 14. Στις τρίπλες μέχρι μέσα ωραία στον Άλεξ. Μας δεν θέλει να πάρει το τρίποντο. Ο Κώστας με το νούμερο 7. Βέβαια δοσίδα την τρίπα. Βάζει το καλάθι 59-115. Καραμαστόλου. Αλλιού κάθομαι για να δούμε. Να έχουμε τη δίκη να δούμε κάτι τέτοιο. Ο Σταθόπουλος από την γωνία, στις 3 άστοχος. Κώστας το rebound. Ελάτη κέντρο εμφαντικά. Πάει μέχρι μέσα, ανάποδο λέει απάστοχος. Σύδειξε ο Λαμπρέλης, αλλά σε λάθος χρόνο για το επιθετικό rebound. Καραμαστόλου. Όπα τι πήγανε να βγάλουμε. Τους άλλους ανθρώπους, Ιγκλέζος. Στον Ξενιδίδη θέλουν να βγάλουν κάτι φανταζία. Έχουν βγάλει πολλές, αλλά κάτι τόσο φανταζία δεν τους βγήκε. Σαφίδης πέρασε, ανάποδο λέει απάστοχος. Τη μία όχι, με τη δύο όχι, επιθετικό rebound τον Κώστα. 12 δευτερόλεπτα. Δεν θα εκτελεστεί η επίθεση, για να δούμε. Τα δευτερόλεπτα. Ωπα, δεκανιάς. Αυτό καλάθι, όχι. Τώρα θα πέρασε εκτός, τελικό σκορ λοιπόν, 50-15. Άλλη μια βαριά ήταν για τη Manchester και άλλη μια νίκη για τον άλλο άνθρωπο, ο οποίος κάνει το 2-0 έπειτα από την επικράτησή του με 86%. Επί των Big Babies στο Airdome για την πρώτη αγωνιστική. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό φυσικό υλικό. Ευχές και όμορφη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.